Βαγγελίδης, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ και δικηγόρος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλει κάτι να συμπληρώσει. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα, αγαπητέ Λάζαρε. Πέραν από την δική σου παρατήρηση για το εάν αποτελεί αυτή η διαδικασία μέθοδων λογοκρισίας, έχω να παρατηρήσω για το εξής. Είναι δύο πράγματα. Πρώτα, από την δήλωση νηψές του Προέδρου της Αρχής, φαίνεται ότι πρώτα αποφάσισε ο ίδιος και τηλεφωνικά επέβαλε την φήμωση αυτής της δήλωσης που γινόταν μέσα από αυτόν τον φυλάκι. Του είχε τηλεφωνήσει προηγουμένως η κυρία Κουτσελίνη, μάθαμε εγκύρως. Το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Αυτό, αγαπητέ Λάζαρε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι λειτουργήσε από μόνος του, επέβαλε την τιμωρία, την φήμωση, και μετά συνεδρίασαν ως όργανο που είχε την αρμοδιότητα και πήρε μια απόφαση ομόφωνη, όπως μας ανάφερε. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις, αφενός μεν την πρώτη ενήργησε χωρίς να ακούσει, χωρίς να δώσει το δικαίωμα, αδάμ, γιατί έφαγε το μήλο. Η φυσική δικαιοσύνη ξεκινά από εκεί. Θα έπρεπε να ακούσει αυτούς που παρουσίασαν και αν ικανοποιείτο ότι δεν έδωσαν σωστές απαντήσεις, τότε έπρεπε να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιο και εκείνο ενδεχομένως θα έπρεπε να ξανακούσει τους άμεσα ενδιαφερομένους. Από εκεί και πέρα έχω τη γνώμη ότι η διαδικασία ξεκίνησε εσφαλμένα και επευλήθηκε εσφαλμένα ως φήμωση και ανάμειξη σε προεκλογική εκστρατεία, που νομίζω ότι η γνώμη της ελευθερίας και η ελευθερία της άποψης έπρεπε να ήταν απόλυτα ελεύθερη, όπως είναι καθοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Ναι, αλλά ο νόμος που επικαλούνται προσδιορίζει τα όρια αυτής της ελευθερίας και την μετατρέπει σε ανελευθερία. Δεν είναι πλήρης ελευθερία. Κατά την ερμηνεία του οργάνου. Σε αυτό το όργανο αναθέσαν τον ρόλο λογοκριτή. Ο νόμος τον ανέθεσε. Ναι, αλλά αυτό το όργανο δεν μπορεί να είναι από τη μια πλευρά ο ίδιος κατήγορος και να είναι την ίδια ώρα κριτής, χωρίς καν να ακούσει τον ενδιαφερόμενο. Mm-hmm. Αυτά τα λέω όχι υπό την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του ιδρυτικού μέλους τότε της κίνησης, όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκε. Να είστε καλά. Κυρία Αγγελίδη, περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί διαβάζουμε πως υπήρξαν και καταγγελίες ΑΚΕΛ για ολοκληρωτισμό από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, επίθεση κατά του ΡΙΚ από το ΑΚΕΛ, το οποίο καταγγέλει την διεύθυνση του Ιδρύματος ότι αποπνέει ολοκληρωτισμό και ότι λογόκριναν δηλώσεις του Γιώργου Λουκαΐδη, αυτός είναι εκπρόσωπος του κόμματος, αιτία οι αναφορές του εκπροσώπου τύπου του ΑΚΕΛ κατά του επιτελείου Αναστασιάδη για αγκάφα ολκής σε εισαγωγικά που αφορούν υποτιθέμενες δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble και οι οποίες ήταν του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών Βάσου Σαρλή. Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Ειδήσεων του ΡΙΚ, είναι οι κύριοι Θέμης Θεμιστοκλέους και Ιαννάκης Καρεκλάς αντιστοίχως, οι οποίοι αποφάσισαν να επιβάλλουν λογοκρισία σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΑΚΕΛ αναφορικά με την ΚΑΦΑ ΟΛΚΙΣ από πλευράς του επιτελείου Αναστασιάδη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά από διαπίστωση ότι δεν παρουσιάστηκε εν λόγω δήλωση στα μεσημβρινά δελτία ειδήσεων του σταθμού και κατόπιν επικοινωνίας μας με δημοσιογράφους του Ιδρύματος αλλά και με τον πρόεδρο του ΔΣ Μάκη Σημεού, πήραμε την απάντηση από την διεύθυνση του ΡΙΚ ότι η δήλωση δεν αποτελεί θέμα και ότι όντως έχουν δοθεί οδηγίες να μην προβληθεί καθόλου. Στις δηλώσεις του Λουκαΐδης ανέφερε ότι το πρώτο που προδίδει η προφανής γκάφα τους είναι την προχειρότητα, την ανεπάρκεια και την έλλειψη σοβαρότητας από πλευράς επιτελείου Αναστασιάδη. Διερωτήθηκε ακόμα πως αν την ανύπαρκτη δήλωση Σόιμπλε επιχείρησε να την πιστωθεί με πανηγυρισμού στο επιτελείο Αναστασιάδη, δεν θα έπρεπε ο Αναστασιάδη να χρεωθεί την πραγματική στάση του Γερμανού Υπουργού. Το γεγονός αυτό σχολίασε χθες και ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος ανέφερε ότι κάποιος ανέμενε από μια πολιτική δύναμη που έχει τόσες πολλές διασυνδέσεις με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Γερμανία να γνωρίζει τις προθέσεις του κ. Σόιμπλε και να προσπαθήσει να διαμορφώσει τις απόψεις του κ. Σόιμπλε. Σημειώνεται ότι στην συνέχεια το ΡΙΚ μετέδωσε την είδηση, γράφει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Αγαπητέ Λάζαρε, περιοριζόμενος αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε δήθεν δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, ενώ δεν ήταν δική του το ΡΙΚ,
ήταν ένα σφάλμα το οποίο έπρεπε να απευθεία το ίδιο το Ίδρυμα να το δηλώσει ότι πρόκειται περί δικού του σφάλματος. Το γεγονός ότι δεν μετεδόθη η διαμαρτυρία, η καταγγελία που έγινε από τον κύριο Λουκαΐδη, νομίζω ότι αποτελεί το δεύτερο σφάλμα μέχρι την ώρα που επιτέλους αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Λουκαΐδη δημοσιοποιήθηκε μέσα από το ΡΙΚ το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Αλλά το βασικό είναι ότι έναν σφοβερό σφάλμα που παραπλανούσε ουσιαστικά τον κυπριακό λαό, δύο μέρες, τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, έπρεπε να το ανακαλέσει και να το αναδομήσει το ίδιο το ΡΙΚ και όχι να κόψει επιπλέον και την καταγγελία επί τούτου που έγινε από οποιοδήποτε εκπρόσωπο υποψηφίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.